Πάμε τώρα κύριε κύριοι, πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται με την Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία ενώ είχε πει ότι σταματάει τη τηλεόραση, τώρα ξαναβγαίνει και λέει ότι αυτός είναι ο μόνος λόγος που επέστρεψε στη τηλεόραση. Άρα, με λίγα λόγια, ρίχνει ξανά. Άρα δεν θέλει να σταματήσει την τηλεόραση. Τα δίχτυα τη. Ναι. Μπα και την ξαναπάρει κάποιο κανάλι. Και για συγκεκριμένο κόνσεπτ. Λέγε το κόνσεπτ. Βέβαια. Ενώ πριν μια εβδομάδα λέγε τη στόπη τηλεόραση. Ναι, τώρα λέει και το κόνσεπτ. Για να τα ακούσουμε. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια σας ζούμε σε μια εκπομπή. Θα θέλατε να επιστρέψετε? Ο μόνος λόγος που θα επέστρεφα στην τηλεόραση είναι γιατί πραγματικά το ακούω ως παράπονο από πάρα πολύ κόσμο, από το κοινό μου, από τους τηλεθεατές. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχω την ανάγκη να απέχω, πολύ συνειδητά, και χρειάζομαι και εγώ να πάρω λίγο τις ανάσες μου, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και επαχθής ψυχικά εκπομπή. Γιατί εγώ δεν διεκπεραίωνα, έμπαινα μέσα στα θέματα και αυτά δεν ήταν τα θέματα μιας μυθοπλασίας, ήταν αληθινές ανθρώπινες ιστορίες. Ποια άλλη παρουσιάστρια θα βλέπατε σε πάνω πακέτο? Αυτή η κομπή ήταν δικό μου δημιουργήμα και έχει τόσο σχετιστεί με... Είναι προσωποπαγής, θα έλεγα. Αν το έκανε κάποια άλλη θα σας ενοχλούσαν? Καθόλου δεν θα με ενοχλούσε, αρκεί να έχει αποτέλεσμα. Και αυτό που με ενδιαφέρει, θέλω να πω, είναι να κάνω κάτι που θα φανεί χρήσιμο στον κόσμο και θα τον βοηθήσει να πάει ένα βηματάκι παραπέρα στη ζωή του και στην καθημερινότητά του. Δεν με ενδιαφέρει να σκαλίζω πόνο ή να μπω σε θέματα που δεν δίνουν και λύση. Απλά τα σχολιάζεις. Για παρουσίαση δελτίου ειδήσεων θα σας βλέπαμε. Την ελεύθερη ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα την ξεκίνησα εγώ, στην TV100, και μετά από 6 μήνες ξεκίνησε ο Αντένα και το Μέγκα. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε εμείς στην TV100 να εργαζόμαστε και εγώ είπα το πρώτο δελτίο ειδήσεων, μου ασκήθηκε και ποινική δίωξη για αυτή τη συμμετοχή, γιατί ήταν τότε παράνομο αυτό, παράτυπο. Μετά άλλαξε ο νόμος, ήρθε η δίωξη, αλλά έχω κάνει δελτία ειδήσεων.